Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Στο δήμαρχό μας. Ενώ το δήμαρχο εδώ που βρισκόμαστε, όπως ξέρεις, είναι Καλλιθέα. Το γνωρίζεις, έτσι. Είναι, ναι. Απέναντι τον Άγιο Σώστη, μεγάλη χάρη. Έχουμε δώσει ντέρμπι που σήμερα γιορτάζει. Στο Ελπάσο. Στο Ελπάσο. Και πάνω στο ξέρω. Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Κάρναβος. Καλημέρα, δήμαρχε. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να σας ρωτήσουμε, επειδή ο Καλλιθέα είναι τεράστιος Δήμος, έτσι. Ξεκινάει από εδώ, από τα όρια του Δήμου Αθηναίων και φτάνει μέχρι την παραλία και έχει και μέτωπο μεγάλο στην παραλία. Σε σχέση με την κακοκαιρία, αν υπάρχουν θέματα. Νομίζω ότι το. Δήμαρχε, μόνο μία. Εγώ δεν σα κάνω πολλές ερωτήσεις γιατί δεν την ξέρω την Καλλιθέα. Με αυτή την έννοια, μην με παρεξηγήσετε, σα αφήνω στα χέρια του Ξενάκη, τα έμπειρα. Ναι. Εντάξει, επειδή δεν την ξέρω. Να καιρό, σα ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι από όπως τέθηκε η ερώτηση, έτσι πρέπει και να απαντηθεί. Δηλαδή, έχουμε πλέον ακραία, πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα και έχουμε πλέον κλιματική κρίση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι η πόλη έχει ανταποκριθεί θετικά. Δεν έχουμε λιμνάσει, να το πω έτσι. Το αποχετευτικό δίκτυο έχει δουλέψει, τα νερά έχουν κινηθεί. Θα σας πω προσωπική εμπειρία σύντομα ότι χθες κατέβαινα γύρω στις 5.30-6 παρά την ώρα της μιας πολύ μεγάλης νεροποντής. Οι δρόμοι ήταν ποτάμια και κατέβηκα αφού γύριζα έξω στην πόλη και ήμουν πάνω από τα προβλήματα. 20 λεπτά μετά τους ίδιους δρόμους, εις αφούς, την Κρέμου και το νερό είχε υποχωρήσει αμέσως. Υπάρχουν προβλήματα, οι υπηρεσίες δουλεύαν όλο το βράδυ, κάποια δέντρα πέσανε, όπου δεν είχαμε επαφή με καλώδια τα κόβαμε, τα κλαδεύαμε επί τόπου, τα απομακρύναμε, αλλιώς περιμέναμε το ΔΔΕ. Τα θυμίζω, Σωτήρη Ξενάκη, να μην μπερδευόμαστε και να το ξέρουν και οι ακροατές, και τα πράγματα νομίζω είναι αυτή τη στιγμή έχουν αποκατασταθεί. Να έχετε το νου σας λοιπόν, γιατί και τις επόμενες ώρες θα υπάρχει κακοκαιρία, μας λένε οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα. Να κυλήσουν τουλάχιστον στο πεδίο της δικής ευθύνης. Καλά. Ναι, είμαστε από πάνω. Να ρωτήσω τώρα κάτι άσχετο, είναι πολύ γρήγορα έτσι για να. Επειδή το λέγαμε πριν, είναι δυνατόν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία πάντα πιάνουν νερό. Και βλέπουμε χρόνια τα ίδια σημεία, όχι όλα. Κάποια από αυτά όμως συνεχίζουν ακόμα να πιάνουν νερό. Είναι άσχετο με το Δήμο Καλλιθέας. Λέμε τώρα τη Χαλιβουργική. Είναι όμως δρόμος. Εσείς έχετε εμπειρία από τα θέματα αυτά πια. Εδώ υπόγειες διαβάσεις. Η Καλλιρόησα εδώ δεν είναι. Ναι, υπόγεια. Εγώ τώρα που ερχόμουν εδώ. Ναι. Αυτές είναι οι διαβάσεις τη περιφέρεια όλες. Είναι, δεν είναι όχι, όχι από κάτω από του δρόμου. Η Καλλιρόησα εκεί που πιάνει νερά. Πάντως για το ρεπορτάζ, εκεί που είχε φωτογραφηθεί το λεωφορείο πρόπερση, ήταν από την αρχή τρία πυροσβεστικά και περιμέναν οι πληροφορίες μέχρι αργά το βράδυ που ήμουν έξω στο δρόμο. Έχω περάσει και από το σημείο. Κάτω, δεν υπήρχε δηλαδή πρόβλημα, δεν ξέρω αν τις πρωινές ώρες έγινε κάτι. Πάντως, σχετικό με αυτό, εμείς ξέραμε δύο σημεία στην Καλλιθέα, ένα στη Χαροκόπου και Ηρακλέους, Δημοσένους και ένα χαμηλά στις δυτικές τις Ζηφιές, τα οποία έχουμε εκτελέσει αντιπλημμυρικό έργο. Τα οποία λειτουργήσανε. Λειτουργήσανε, ειδικά τη Χαροκόπου λειτουργήσε απολύτως. Το άλλο, υπήρχε μια επιχείρηση από ό,τι λένε πληροφορίες μου από τον Ηλισσό, η οποία όμως παροχετεύτηκε αμέσως στα φρεάτια μας. Μικρές ζημιές. Λοιπόν, πάμε στα λίγο πιο μεγάλα τώρα. Θέλω να σας πω. Εγώ επειδή έκανα μια μικρή έρευνα να δω τι τρέχει για το Δήμο της Καλλιθέας το επόμενο διάστημα, μια πρόκληση είναι το μετρό. Σωστά. Πολύ σωστά, και μια και λέγατε εκεί και για Άγιο Σώστη, ο οποίο γιορτάζει σήμερα παρεπιπτόντως και χρόνια πολλά και στους σώζοντες. Πώς δεν πήγατε από εκεί, ναι. Θα πήγε ο Μπακογιάννης, είναι στο Δήμο του. Λοιπόν, ακριβώς απέναντι είναι το Πάντιο Πανεπιστήμιο που είναι Καλλιθέα, το Χαροκόπιο, έχουμε τη Σιβητανίδιο, μεγάλο εμπορικό κέντρο, τον Νιάρχος με εκατομμύρια επισκέπτες, και παρότι και η σύμβαση του Νιάρχος από το 2009 το προέβλεπε, δεν έχουμε μετρό στην πόλη μέχρι τώρα. Όμως έχουμε ευχάριστα νέα. Έχουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών, της Αττικό Μετρό. Έχει χαραχτεί γραμμή επιτέλους στην Καλλιθέα, μετά από μεγάλες και δικές μας προσπάθειες, με 4 σταθμούς εξυπηρέτησης για τους συμπολίτες μας. Έναν ψηλά στη Χαμοστέρνας, στα όρια Αθήνας Καλλιθέας, ένα στην κεντρική μας πλατεία, την πλατεία Δαβάκη που έχουμε και πρόσφατα αναπλάσει, έναν λίγο πιο κάτω στο λόφο Φιλαρέτου, το λεγόμενο εκεί Σπάρτης Αριστίδου, για να καταλαβαίνουν οι Καλλιθεάτες κυρίως εδώ, και ένα στην είσοδο του κέντρου πολιτισμού, λέγεται κοντά στη Δοϊράνη. Έχουμε κάνει συναντήσεις και με τον κεντρικό. Εγώ που δεν τα ξέρω. Εγώ που δεν τα ξέρω. Πότε έχει σχεδιαστεί αυτό? Φαντάζομαι δεν χρειάζονταν παρέμβαση του Δήμου για να περάσει από εδώ το μετρό.
Όχι, όχι, χρειαζόταν παρέμβαση του Δήμου. Ήταν μια γραμμή η οποία δεν είχε χαραχτεί. Υπήρχε στη σύμβαση του Νιάρχος της παραχώρησης να γίνει εκεί, να φτάνει μετρό. Οι αρχικές σκέψεις ήταν από το ΦΙΞ. Αυτό δεν βόλευε την Καλλιθέα. Είμαστε ο πιο πυκνοδομημένος Δήμος της χώρας και γι' αυτό και χαιρόμαστε ότι έχουμε αυτή τη χάραξη, αυτές τις επίσημες ανακοινώσεις. Το μετρό δεν θα έρθει αύριο και δεν θα κοροϊδεύσουμε κανέναν, ναι. Όμως ότι δρομολογήθηκε, ότι ξεκινάνε οι μελέτες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να έχουμε το μετρό. Αυτά λέει και η πολιτεία. Εμείς θα είμαστε από πάνω. Είδα ότι η Καλλιθέα είναι μια από τις. Και μεγάλος δήμος, βέβαια, η Καλλιθέα. Πολύ μεγάλος δήμος. Εδώ στο Λεκανοπέδιο είναι, νομίζω, είναι καλά, η Αθήνα, το Περιστέρι πιο μεγάλο σίγουρα. Η Νίκαια δεν ξέρω αν είναι πιο μεγάλο δήμος. Γιατί ενώθηκε με το Ρέτη. Α, Νίκαια Ρέτη, είδε καλά. Νίκαια Ρέτη είναι και αμέσως μετά είναι η Καλλιθέα, δεν είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είδα και Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τρέχουν χρηματοδοτήσεις για δήμους, ένα σεβαστό ποσό και για την Καλλιθέα από ό,τι είδα. Και το ερώτημά μου είναι τι θα γίνει αυτό, πότε θα το πάρετε και τι θα γίνει. Εδώ έχουμε πολλά νέα. Παρότι η έγκριση ήρθε 31 12 του 22, έχουμε ήδη προσωρινό ανάδοχο. Από ό,τι θυμάμαι τον πίνακα στην Αττική έχουμε και το μεγαλύτερο έργο πάρει σε ποσό. Συνδέουμε το παραδοσιακό μας κέντρο, το εμπορικό μας κέντρο. Έχουμε λιανεμπόριο στην Καλλιθέα, κλειστή, στεγασμένη, έτσι ανατολίτικη, όμορφη αγορά. Τη συνδέουμε με τον Ιάρχος, με δύο μεγάλους δίδυμους δρόμους, θα έλεγα, τη Δημοσθένους και τη Δοϊράνη, οι οποίοι αναπλάθονται εκ βάθρων. Δηλαδή δεν εννοούμε μόνο άσφαλτο, εννοούμε και νησίδες όπου υπάρχουν πρασίνου, εννοούμε και έξυπνες εφαρμογές, εννοούμε και φωτισμό LED, αύξηση πεζοδρομίων, βιοκλιματικά υλικά, φυτεύσεις, νομίζω μια πολύ έτσι ωραία ανάπλαση, η οποία θα συνδέει το κέντρο μας με τον Ιάρχος. Φτιάχνουμε παρεπιπτόντως και ολόκληρη τη ΣΚΡΑ, που είναι επίσης σημαντικός περιφερειακός δρόμος για την Καλλιθέα, τμήμα της Πάρτης και της Αριστείδου. Δημάρχε, να ρωτήσω κάτι, έρχεται ένα μήνυμα από ένα ακροατή το Θέμη, λέει, είμαι Καλλιθέα της 57 χρόνια, πέστε στον Δήμαρχο ότι έχουμε γεμίσει παντού οίκους ανοχής. Παλιό φαινόμενο, πείτε στον συμπολίτη μας, και μάλλον θα έλεγα ότι είναι και λιγότεροι. Εμείς θα θέλαμε ιδανικά να δημιουργηθεί το πλαίσιο να διοδοτηθούν. Τα ξέρετε, αυτά δεν είναι κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Ναι, ναι. Ποιος ασχολείται με το θέμα αυτό, δεν είναι κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Προφανώς σίγουρα υπάρχει ζήτημα με υγιεινή. Εμείς δεν έχουμε κάποια αίτηση για άδεια. Δεν ξέρω εγώ ο συμπολίτης μας που έχει δει κάτι τέτοιο. Υπάρχει η αστυνομία. Νομίζω ότι μπορεί να πάει. Μάλιστα. Και αν σας ζητούσα να πείτε το νούμερο ένα πρόβλημα των κατοίκων της Καλλιθέας, πώς είναι ο πληθυσμός της Καλλιθέας πάνω κάτω περίπου τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, η μέτρηση η οποία δεν νομίζω ότι πέτυχε. Έβγαλε οριακά κάτω από 100.000. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μας... Όχι, δεν υπάρχει. Η εκτίμησή μας από μετρητές παρόχων, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, θα λέγαμε 120-130.000. Από εκεί εξαρτάται και τα λεφτά που παίρνει συνήθως ένας δήμος. Δηλαδή σας ρίχνει κιόλας. Τα λεφτά από τους κατοίκους, με την έννοια ότι για την καθαριότητα μου πληρώνουν δημοτικά τέλη όλες αυτές οι κατοικίες. Με αυτή την έννοια εννοείται, ή από τον αλγόριθμο που βγαίνουν οι κατοίκοι. Από τον αλγόριθμο. Λοιπόν. Εγώ θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο ζήτημα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή που έχουμε όλοι είναι ότι πρέπει να προχωρήσει, και αυτό διεκδικούμε ως Δήμος Καλλιθέας, να προχωρήσει η β' φάση του μεγάλου έργου στην παραλία μας. Έγινε η πρώτη φάση, οι υποδομές. Ναι, έχει αξία για τη σημερινή ημέρα ότι δούλεψε χθες ο συλλεκτήρας αγωγός. Αλλά να ολοκληρωθεί και σαν εικόνα, γιατί μπορεί να το βλέπουμε να είναι η παραλιακή για τόσα χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Έχετε δίκιο. Είναι έργο της περιφέρειας αυτό, πρέπει να πούμε. Ναι, έτσι, είναι το παράπονό μας, είναι το αίτημά μας. Είμαστε αδικημένοι στην περιοχή. Ναι, ναι, έχει αδικηθεί πολύ. Όλη η πρόσωψη της πόλης στη θάλασσα έχει αδικηθεί με αυτή την ιστορία. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κάρναβος, ο Δήμαρχος της Καλλιθέας και υποψήφιος Δήμαρχος Καλλιθέας ξανά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, Δήμαρχε, και θα ξαναπούμε. Γεια σας, κύριε Σκουρή. Γεια σας, ευχαριστούμε.